Καλημέρα σας κύριε Συντυχάκη, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Βιούπουλα. Πώς είστε? Εδώ. Δεν μείναμε άναυδοι για την έρευνα αυτή που παρουσιάσαμε, ότι υπάρχει ο κόσμος στην πλειονότητά του θεωρεί ότι υπάρχει έτσι σημαντική παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο σε σχέση με την ισιογραφία. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Το ερώτημα που τίθεται είναι όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των ηλεκτρονικών συσκευών γενικότερα, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ποιος τα χρησιμοποιεί και για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιεί. Από αυτή την άποψη, βεβαίως, το θέμα της παραπληροφόρησης είναι το εντελώς αντίθετο από αυτό που λέμε της αντικειμενικής πληροφόρησης. Δηλαδή της προβολής των ειδήσεων και των πληροφοριών με τρόπο αντικειμενικό, τέτοιο έτσι ώστε να μπορεί αντικειμενικά να πληροφορείται ο άνθρωπος. Αυτό δεν συμβαίνει. Και δεν συμβαίνει γιατί ακριβώς οι νέες τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανήκουν σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές μονάδες, επιχειρηματικούς ομίλους που θέλουν να κατευθύνουν τη σκέψη, το μυαλό, τη συνείδηση και γενικά το είναι του ανθρώπου. Και γενικά δεν ξέρω. Το θέμα και στην Ελλάδα. Δεν είναι κάτι που είναι έξω από την Ελλάδα. Δεν είναι κάτι το φανταστικό, κάτι που ενός ανθρώπινου μυαλού που το κατασκεύασε. Αυτό το ζούμε καθημερινά σήμερα στη χώρα μας. Έτσι, και μάλιστα εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το έχουμε βιώσει πολλάκι σε αυτό και το ζούμε κιόλας στα πλαίσια ενός συστηματικού και μεθοδευμένου αποκλεισμού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχει να κάνει με αυτό ακριβώς. Δηλαδή ότι θέλουν να αποσιωπηθεί η φωνή, η άλλη φωνή, η αντίθετη, που έχει μια διαφορετική ιδεολογική αντίληψη, πρεσβεύει ένα διαφορετικό κόσμο, μια διαφορετική κοινωνία, το σοσιαλισμό που λέμε εμείς. Κατά συνέπεια, δεν νομίζω ότι χωράει η φωνή μας στα πλαίσια ενός καπιταλιστικού συστήματος και στα πλαίσια αυτών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα που πρώτα απ' όλα στο υγειονομικό κομμάτι, το οποίο εξελίσσεται σχετικώς ομαλά, αλλά βρισκόμαστε σε ένα μετέχμιο, δεν ξέρω και τη δική σας άποψη, δηλαδή ότι φαίνεται ότι στον κόσμο υπάρχει ένας σχετικός εφησυχασμός, όμως βλέπουμε ότι γεωγραφικά και τοπικά έχουμε εξαρσούλες. Εντάξει, δεν είναι αδόκιμο αυτό, αλλά τόσο έχουμε εξάρσεις που μπορεί έτσι να ελοχεύουν σοβαρούς κινδύνους. Τι λέτε? Κύριε Πίκουλα, εμείς από την πλευρά μας τουλάχιστον ως Κομμουνιστικό Κόμμα είχαμε επισημάνει αρκετά έγκυρα ότι θα υπάρξει και ένα δεύτερο κύμα που πολύ πιθανά, τευταίο βέβαια, αλλά πολύ πιθανά να είναι πολύ πιο δυναμικό, πολύ πιο έντονο, πολύ πιο επικίνδυνο από το πρώτο κύμα. Και αυτό γιατί αφενός ο κορονοϊός υφίσταται, υπάρχει. Εμείς ως ΚΚΕ τηρήσαμε όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα με βάση τις οδηγίες της ιατρικής επιστημονικής κοινότητας και παραμένουμε στην άποψη αυτή ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούμε τις αποστάσεις κτλ. Ποιο είναι όμως το οξύμορο της όλης υπόθεσης? Το οξύμορο είναι το εξής, ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή το βασικό της σλόγαν στο πρώτο κύμα ήταν «Μένουμε σπίτι». Μάλιστα. Βγαίνοντας από το δεύτερο κύμα, το σλόγαν που αξιοποίησε η κυβέρνηση ήταν «Μένουμε ασφαλείς». Και στις δύο περιπτώσεις, και στα δύο σλόγαν, υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ποιο είναι αυτό το κοινό χαρακτηριστικό? Η ατομική ευθύνη. Ότι είναι θέμα ατομικής ευθύνης εάν θα προσβληθείς από τον κορονοϊό, είναι θέμα ατομικής ευθύνης αν θα ζήσεις, αν θα πεθάνεις, αν θα πάρεις όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα. Βεβαίως, από μία άποψη, υπάρχει το θέμα της ατομικής ευθύνης. Υπάρχει, το στοιχείο αυτό υπάρχει, έτσι δεν το συζητάμε. Πού είναι η κρατική ευθύνη? Το ζήτημα είναι πού είναι η κρατική ευθύνη. Δηλαδή, δεν μπορεί να ζητάς από τον πολίτη, από τον εργαζόμενο που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, βιομηχανικούς χώρους, στους χώρους του τουρισμού, του επισκεπτισμού, των ξενοδοχείων κτλ. Να πάρει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, αλλά την ίδια στιγμή εσύ δεν είσαι εντάξει ως κράτος, έτσι ώστε να δώσεις όλα εκείνα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας προκειμένου να προστατεύσεις. Και θα σας πω και για τον τουρισμό, μιας και προέρχομαι από μια τουριστική περιοχή, να προστατεύσεις τόσο τους τουρίστες, αλλά να προστατεύσει και το εργατικό δυναμικό της χώρας, να προστατεύσει τους ανθρώπους.
Και βλέπουμε τώρα ότι όλα αυτά τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα να γίνονται λάστιχο, είναι εκμηδενίζονται σε πολλές περιπτώσεις. Δείτε τι γίνεται στις αεροπορικές εταιρείες, στα αεροπλάνα. Δείτε τι γίνεται σε μεγάλους εργασιακούς χώρους όπου δεν παίρνονται στοιχειώδη μέτρα ατομικής προστασίας των εργαζομένων, με λυπή μέσα ατομικής προστασίας, χωρίς τεστ για τον κορονοϊό, χωρίς να τηρούνται οι συγκεκριμένες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των εργαζομένων και πάει λέγοντας. Δηλαδή η κυβέρνηση είναι απούσα, το κράτος είναι από όλη αυτή τη διαδικασία. Και φυσικά το σχέδιο της κυβέρνησης αρχίζει και τελειώνει στη στήριξη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό ακριβώς και τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν έχουν κανένα νόημα, καμία αξία ή τουλάχιστον δεν εφαρμόζονται έτσι όπως πρέπει να εφαρμόζονται και όπως εμφανίζονται προς τα έξω. Mm-hmm. Δόθηκε ευκαιρία στην κυβέρνηση να το κάνει αυτό. Βεβαίως και δόθηκε όλο αυτό το χρονικό διάστημα πριν απ' όλα να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Mm-hmm. Που αποδείχθηκε παρά τα όποια προβλήματα, παρά την υποστελέχωση, παρά την υποχρηματοδότηση κτλ., ότι ένα δημόσιο σύστημα υγείας είναι πολύ πιο ανώτερο από το οποιοδήποτε ιδιωτικό σύστημα υγείας. Και αντί η κυβέρνηση λοιπόν να προχωρήσει σε πολύ άμεσα μέτρα, όπως για παράδειγμα να στελεχώσει και τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας σε 24-ωρη βάση, να μονιμοποιήσει όλους τους συμβασιούχους εργαζόμενους, είτε είναι επικουρικοί, είτε μέσω του ΑΕΔ, στον ΕΟΔΗ, όλοι όσοι είναι με συμβάσει ορισμένου χρόνου, να κάνει και νέες προσλήψεις. Απουσιάζουν 25.000 νοσηλευτικό προσωπικό από τα νοσοκομεία. Mm-hmm. Ή για παράδειγμα να γίνει οριστική ανάκληση, να επιστρατεύσει τον ιδιωτικό τομέα υγείας με βάση τις οδηγίες, τις κεντρικές οδηγίες, έτσι ώστε να επιταχθούν και να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και ιδιαίτερα αυτό πρέπει να γίνει κατά το δεύτερο κύμα που όλοι... Δεν νομίζω να υπάρχει διαφωνία ότι θα έχουμε ένα τέτοιο δεύτερο κύμα. Το θέμα είναι να αντιμετωπιστεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Ή για παράδειγμα να εντάξει στα βαριά και ανθυγινά επαγγέλματα τους νοσηλευτές. Τους χειροκροτήσανε όλοι. Βεβαίως, είπαν πάρα πολύ ωραία λόγια. Συμπονέσαμε τον κόπο και το κόστος το ανθρώπινο από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτοί οι άνθρωποι να συμβάλλουν έτσι ώστε να σταθεί όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας. Αλλά ενέταξε τους αδελφές στα βαρέα αφηγηνά επαγγέλματα και προς αυτή την κατεύθυνση το ΚΚΕ μάλιστα προχθές κατέθεσε και σχετική πρόταση νόμου προκειμένου να εντάξει όλον αυτόν τον υγειονομικό κόσμο στα βαρέα και αφηγηνά μάλιστα. Και όχι μόνο. Όμως η άλλη άποψη της κυβέρνησης, το επιχείρημα το βασικό της κυβέρνησης είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά από μια κρίση, το οποίο είναι και παραδεκτό εκ των πραγμάτων, βέβαια, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίση που δεν ξέρουμε το φινάλε της, δεν ξέρουμε το χρονικό της ορίζοντα. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί και βήμα-βήμα να πηγαίνουμε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Αυτό δεν σας βρίσκει σύμφωνος? Θα έλεγα ότι είναι ένας επιπλέον λόγος αυτός που λέτε, προκειμένου έγκαιρα η κυβέρνηση να είχε πάρει ή να πάρει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, των τουριστών, όλων εν πάση περιπτώσει και κυρίως των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Δεν το κάνει γιατί οι σχεδιασμοί, οι προσανατολισμοί της κυβέρνησης είναι εντελώς διαφορετικοί. Δηλαδή, για πέστε μου, εάν τηρηθούν όλα αυτά τα αναγκαία μέτρα, σημαίνει ότι η επιχειρηματική όμιλη, ας σας πάρω εγώ στον χώρο του τουρισμού, σημαίνει ότι θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη, στον ιδιωτικό τομέα αναφέρομαι. Φαίνεται καθαρά ότι η μεγάλη τουριστική όμιλη στην Κρήτη, στη Ρόδο, στη Χαλκιδική, στην Κέρκυρα, σε όλη τη χώρα, σε όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας, δεν είναι διατεθειμένοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Και όχι μόνο δεν είναι διατεθειμένοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη, παρόλο που θα μπορούσαν να το κάνουν, παρόλο που έχουν το κομπόδεμα, ένα χοντρό κομπόδεμα, διότι στα χρόνια της κρίσης, ξέρετε, η μεγάλη τουριστική όμιλη αποτέλεσε μια χρυσή ευκαιρία η προηγούμενη δεκαετία για αυτούς και έβγαλαν δισεκατομμύρια και γέμισαν τα σεντούκια τους. Mm-hmm. Και αντί φυσικά να τα μοιράσουν στους εργαζόμενους, βέβαια εμείς δεν έχουμε καμία σταπάτη ότι μπορεί σε αυτό το σύστημα να μοιράσει
ο εργοδότης τα κέρδη του με τον εργαζόμενο. Αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτές τις συνθήκες πανδημίας, έκτακτων συνθήκων, αυτό θα έπρεπε να γίνει και αυτό θα έπρεπε να επιβάλλει η οποιαδήποτε κυβέρνηση να επιβάλλει στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και όχι μόνο δεν το κάνει αυτό, αλλά την ίδια στιγμή πιέζεται, ενδίδει και συμφωνεί ακριβώς γιατί από θέση ιδεολογικής αρχής θεωρεί ότι πρέπει να στηριχτούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι με παχυλές χρηματοδοτήσεις, με παχτολόδης εκατομμυρίων. Είναι γνωστό το Ταμείο Ανάκαμψης που θα δώσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω από 700-750 δισεκατομμύρια ευρώ και για τη χώρα μας κοντά στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ με επιχορηγήσεις και δάνεια, προκειμένου να στηρίξει τη ρευστότητα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, ενώ την ίδια στιγμή, μόλις αυτές τις μέρες, συζητιέται στη Βουλή να συσταθούν ανώνυμες εταιρείες που θα χορηγούν δάνεια τάξης έως 25.000 ευρώ, μετατρέποντας αυτές τις ανώνυμες εταιρείες σε επίσημους στοχογλύφους, ουσιαστικά βάζοντας στον προκρούστη τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, σε νέες περιπέτειες, σε νέους δανεισμούς, που κανείς δεν ξέρει τελικά πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Βλέπετε λοιπόν την τάξη μεγέθους. Δισεκατομμύρια στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ψίχουλα και μάλιστα με πολλές δεσμεύσεις και τα λοιπά, ή μέτρα τα οποία ισχύουν χωρίς να έχουν αναιρεθεί, έτσι, όπως για παράδειγμα ο έμφυα, όπως η υπέρμετρη φορολογία, οι πολύ μεγάλες εισφορές στις πολύ μικρές μεσαίες επιχειρήσεις, στους μικρούς καταλυματίες στον χώρο του τουρισμού, που ενώ επιτελούν το ίδιο έργο με τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αυτοί μένουν έξω από αυτές τις παχυλές χρηματοδοτήσεις. Αυτή λοιπόν είναι η κατεύθυνση της κυβέρνησης και φυσικά αυτό σημαίνει νέες θυσίες για τους εργαζόμενους, εξού και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και τα όλα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, με περιτροπή σε εργασία, με μείωση μισθού που μπορεί να είναι μέχρι και πάνω από 50% με αυτό το πρόγραμμα συνεργασία, το οποίο πάρα πολύ το διαφημίζει, που αποτελεί και πρίκα φυσικά τη μεγαλοεργοδοσία. Έτσι, που σημαίνει κρατικές επιδοτήσεις σε μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος για τους μεγάλους επιχειρηματικούς. Ένα άλλο έτσι, σοβαρό μέτωπο που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα, κρατάει χρόνια βέβαια αυτή η κολόνια, δεν είναι τωρινό, είναι τα ελληνοτουρκικά και οι προκλήσεις των γειτόνων μας. Θεωρείτε ότι η αντιμετώπιση από την χώρα μας είναι η ενδεδειγμένη, οι διπλωματικές κινήσεις δηλαδή, και στον Εύρο αυτό που αντιμετωπίσαμε λίγο πριν την εξάπλωση του κορονοϊού με τους πρόσφυγες, πώς αντιμετωπίστηκε κατά την άποψή σας? Κύριε Πικούλα, εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πάντα προσπαθούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να τοποθετούμαστε υπεύθυνα, με σοβαρότητα. Το ίδιο κάνουμε και τώρα και παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, όλες τις κινήσεις και εντός και εκτός Ελλάδας. Και να πω το εξής, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να καθησυχάσει τον ελληνικό λαό, ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι έχουμε διαμορφώσει ισχυρές συμμαχίες στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ένα ισχυρό σύμμαχο που λέγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ταυτόχρονα προσπαθεί να διαμορφώσει και άλλες παράλληλες συμμαχίες στα πλαίσια της ευρύτερης περιοχής του Μεσογείου, είτε με την Ιταλία, είτε τώρα με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, εξού και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ, προκειμένου να διαμορφώσει ένα τέτοιο ισχυρό μέτωπο απέναντι στην Τουρκία. Προκειμένου, όπως λέει, να διαφυλάξει την λαϊκή και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Διότι κανείς από αυτούς δεν ενδιαφέρεται για το πώς θα διασφαλιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Όλοι έχουν στο μυαλό τους τις δικές τους στρατηγικές για την εξυπηρέτηση των δικών τους εφερόντων, πριν απ' όλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που γνωρίζουμε ποιος είναι ο ρόλος τους στην ευρύτερη περιοχή, μέσα από πολέμους, μέσα από προσφυγιά, μέσα από την μετανάστευση, μέσα από δικτατορίες, μέσα από την διαμόρφωση ενός κλίματος στην ευρύτερη περιοχή που παρά ειρήνη δεν μπορεί να θυμίζει. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν έχει αποδεχτεί το σύνολο όλων αυτών των πολιτικών. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε ότι αυτή η τουρκική προκλητικότητα έχει να κάνει με μια στρατηγική που
και σε αυτή τη στρατηγική αμφισβητεί διεθνείς συνθήκες, όπως είναι το πρωτόκολλο του 26, εμέσων πλησαφώς δηλαδή της συνθήκης της Λοζάνης, που καθορίζουν τα σύνορα των δύο χωρών. Mm-hmm. Φυσικά η λύση δεν είναι να φτιάξουμε ένα φράχτη στον Εύρο, έτσι, ή να φτιάξουμε τα πλωτά φράγματα στη θάλασσα όπως πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν αναγάγει σε νούμερο ένα θέμα το ζήτημα του φράχτη στον Εύρο. Πολλών χιλιομέτρων σε μια συνοριογραμμή, θα έλεγα 200 χιλιομέτρων, αν δεν κάνω λάθος. Με αυτόν τον τρόπο στην ουσία υποβαθμίζουν τα σοβαρά ζητήματα της φύλαξης και των συνόρων και επικεντρώνουν τις συνέπειες σε αυτά τα ζητήματα και όχι στις αιτίες, και ειδικά για το προσφυγικό μεταναστευτικό που είπατε κι εσείς. Κατά την άποψή μας, το ζήτημα των προσφυγικών ροών αλλά και της εργαλειοποίησης αυτών των ανθρώπων από την πλευρά της Τουρκίας, από την πλευρά του Ερντογκάν, κάτι που δεν το αρνείται βέβαια, δεν μπορεί να λυθεί με ένα φράχτη. Mm-hmm. Δεν μπορεί να λυθεί. Και μάλιστα τα είπε χθες ο Γενικός Γραμματέας του κόμματός μας στην επίσκεψη που είχε στη Θράκη με τον Περιφερειάρχη, με φορείς της περιοχής κτλ. Αυτά τα δύο κόμματα και όλες οι κυβερνήσεις είναι που στήριξαν τους πολέμους, τις επεμβάσεις, την ευρύτερη περιοχή των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, που δημιούργησαν αυτά τα προσφυγικά κύματα. Συνυπέγραψε τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, συμμετέχει στην συνθήκη του Δουβλίνου, που ουσιαστικά διπλοεγκλωβίζει πρόσφυγες και μετανάστες στη χώρα μας. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε ο ελληνικός λαός να μην παγιδευτεί σε τέτοιες λύσεις και επιλογές, να ακολουθεί σε έναν δρόμο εντελώς διαφορετικό, που αυτό στην πράξη συνιστά τι. Ότι και αυτό είναι που καλεί το λαό το ΚΚΕ. Πρώτον, να μην γίνει καμία αλλαγή των συνόρων. Και το λέμε αυτό διότι αντιλαμβάνεστε ότι όλα συγκλίνουν σε μια άποψη ότι πρέπει να υποχωρήσει η δική μας πλευρά, να υποχωρήσουν και οι άλλοι και να πάμε σε μια λογική συντήρηση του Αιγαίου. Απεμπλοκή της Ελλάδας από τα σχέδια του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτό πρακτικά σημαίνει και αποδέσμευση από αυτούς τους συντεριστικούς οργανισμούς, να κλείσει αυτή η βάση της Ούδας Μαμούθ, που έχει γίνει το προπύργιο των Αμερικανών στην ευρύτερη περιοχή και είναι στόχαστρο, έχει γίνει ένα πλωτό αεροπλανοφόρο mm-hmm. η βάση της Ούδας, και φυσικά να ακυρωθούν οι συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το πρόσφυγες φυσικό Μάλιστα. και να φυσικοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να πάνε στις χώρες προορισμού τους. Να είστε καλά, κύριε Συζυχάκη. Είναι πολύ συνεχτική η θέση μας, πολύ ρεαλιστική. Mm-hmm. Δεν θέλουν να το κάνουν. Ο λαός όμως μπορεί και πρέπει να το επιβάλλει αυτό. Ωραία. Πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε καλημέρα, για την επικοινωνία. Καλημέρα.